Ακούσαμε λοιπόν, αγαπητές φίλες και φίλοι, Αβένα FM, Κεντρική Μακεδονία, από τους 97 και 7. Λοιπόν, να πω, φίλες μου και φίλοι μου, ότι ήδη όπως έχουμε πει, το στούντιο είναι ο Χρήστος Λευράς. Ας πούμε και πάμε για την συνέντευξή μας. Να πούμε ότι σήμερα το βράδυ στις 8 η ώρα στην Εγνατία Τηλεόραση, στην εκπομπή Αντιθέσεις με τον Χάρη Καυτεράνη και τον Στέλιο Κουρνιάκο, σήμερα θα είναι στο στούντιο της Εγνατία Τηλεόρασης για μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη ο υποψήφιος δήμαρχος στην Αλεξάνδρεια, ο Μιχάλης Χαλκίδης. Φαντάζομαι, Στέλιο, ότι θα έχετε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, έτσι. Είναι τώρα. Ο Χαλκίδης πυροδοτεί τα πράγματα εδώ και ένα χρόνο περίπου. Εν αντιθέσει με τους υπολείπους που υπάρχει μια σιωπή. Δουλεύουν υπόγεια, δεν ξέρω, είναι με την παλιά μέθοδο. Ο Χαλκίδης βάζει θέματα. Ναι, αυτό είναι γεγονός. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Αυτό ναι, άλλο αυτό το συμφωνείς, δεν διαφωνείς, αλλά βάζει θέματα και προτάσεις. Με την παλιά μέθοδο. Ο Μίτσος, ο Μάκης, ο Τάκης, ο Κίσκος, ο Παράγοντας κτλ. Αν θα έχουμε λοιπόν, εκείνον, ναι, δεν θα έχουμε. Όσοι έχουν ενδιαφέρον, το βράδυ στις 8 η ώρα. Στις 8 η ώρα, στο Εγνατία TV. Λοιπόν, πάμε τώρα να καλωσορίσουμε τον Χρήστο τον Λευρά. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο. Υπεύθυνο φωτιά, είσαι. Και να καλημερίσω και του αγαπητού ακροατέ σα. Υπεύθυνο φωτιά. Λοιπόν, συμβαίνει το εργαστήριό μου να έχει άμεση οπτική επαφή με το χώρο του Σμάρλι. Οπότε ο παραμικρό καπνό, πόσο μάλλον ο χθεσινό υπερβολικό καπνό, λοιπόν, γίνεται. Μου ξανά επιλογή να κάνει το μαγαζί. Και μέσα στη φωτιά τώρα. Ήταν μια κακή για όλα, σύμπτωση, μια κακή σύμπτωση για τη διοίκηση αυτή. Μάλλον. Για τη διοίκηση του Δήμου. Χρήστο, πραγματικά για τη διοίκηση του Δήμου το εργαστήριό σου είναι στο χειρότερο σημείο, έτσι. Θυμάμαι και στην προηγούμενη που ήταν πιο μεγάλη, νομίζω, η φωτιά. Όχι πιο μεγάλη, πολύ πιο μεγάλη. Ήταν και διήρκησε και μέρες. Είχε αναπτύξει και στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε άκουσα εκεί. Εντάξει, ανέδειξε το θέμα όπως πρέπει να αναδεικνύεται, ας πούμε. Εντάξει. Δεν περιορίστηκε. Οι φωτιές αυτές δεν τις πλάκες. Αφήνουν διάφορα. Είχαμε υγεία. Και ένα βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας εδώ. Ναι, είχε έρθει εδώ. Το θέμα το πήγε ο βουλευτής και στη Βουλή, έγινε επερώτηση. Λοιπόν, δεν έμεινε στάσιμο, δεν έμεινε εδώ. Είναι ένα ζήτημα για να ενημερώσω και τους ακροατές που αφορά τη ζωή και την υγεία των κατοίκων. Η ρήπανση που προέρχεται από το σταθμό απορριμμάτων, που για αυτούς που δεν παρακολουθούν, να ενημερώσω ότι τα σκουπίδια συλλέγονται με τα απορριμματοφόρα από τους κάδους που έχει τοποθετήσει ο Δήμος σε διάφορα σημεία των δημοτικών ενωτήτων, σε όλη την έκταση του Δήμου, και μεταφέρονται με τα απορριμματοφόρα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, στον οποίο έχουμε υποχρέωση, χωρίς τα σκουπίδια να αποτίθενται στο έδαφος, αλλά απευθείας να μεταφορτώνονται και να μεταφέρονται μετά σε ένα χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Βασική παράμετρος του όλου ζητήματος είναι ότι τα σκουπίδια δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με το έδαφος, ούτως ώστε τα στραγίσματα να μην κατησδύουν στον υπόγειο υδροφόρο και τον Μολύνου. Ναι. Λοιπόν, επιπλέον. Γιατί όμως συνέβη αυτό. Επιπλέον, να ενημερώσουμε λίγο τους ακροατές για να έχουν μια συγκεντρωτική αντισυράμπα, να ξεφορτώνουν στο press container. Το press container να συμπιέσει τα απορρίμματα μέχρι το σημείο να συμπιέσει. Αυτό είναι αποτέλεσμα έλλειψης χρημάτων. Άσε να σε ρωτάμε. Ναι. Λοιπόν, δεν είναι έλλειψη χρημάτων. Γιατί. Ή είναι κακή οργάνωση του Δήμου. Αυτό παίρνω τώρα. Έλλειψη χρημάτων. Ένα θα τα απαντάω. Ναι. Ένα έλλειψη χρημάτων. Προχθές είχαμε τη δήλωση με καμάρι ο Δήμαρχος. Υπερηφανεύτηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εξασφάλισε πλεώνασμα 1 εκατομμύριο από το Δήμο. Ο Δήμος δεν είναι ανώνυμη εταιρεία να κάνει κέρδη. Είναι σαν τον Τσίπρα και αυτό. Χρειάζεται πλεώνασμα και μεγαλώνει και φτώχεια. Πλεώνασμα και να μην δίνει 100-200.000 να πάρει ένα απορριμματοφόρο ακόμα ή να πάρει ένα press container ακόμη. Έχει νόημα να βρωμίζει ο τόπος. Οι κάδοι δεν καθαρίστηκαν. Γιατί δεν πήρε ένα μηχάνημα να καθαρίζει τους κάδους. Αυτό και μας εμφανίζει πλεώνασματα της ανώνυμης εταιρείας. Δεν τον δώσατε έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο τους κάδους. Είχε μια δαπάνη και δεν εγκρίθηκε.
δεν του δώσαμε να αναθέτει σε εργολάβο να πλύνει τους κάδους. Όχι, να πάρουν μηχανήμα να πληρώνουμε τους κάδους μας. Όλο το δημοτικό ενότητο. Γιατί να φωνάξουν τον εργολάβο να πλύνει τους κάδους. Θα βγει πιο φτηνά, φαντάζομαι. Πιο ακριβά βγαίνει ο εργολάβος. Ο εργολάβος πρέπει να κερδίσει και ο ίδιος. Πάντως η διοίκηση. Είναι ένα θέμα αυτό τώρα. Η διοίκηση ισχυρίζει ότι μιλάμε για ένα ποσό πολύ μικρό τη τάξη των 6-7.000 ευρώ. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Ξέρει γιατί μιλάμε. Μιλάμε για την αντίληψη ότι τα δίνουμε όλα στον ιδιώτη. Γιατί αύριο θα ακολουθήσει και η αποκομιδή θα τη δώσουμε στον ιδιώτη. Και τελικά τι λειτουργία θα μείνει στο δήμαρχο. Να ξέρω εγώ τις παρελάσεις. Ήσουν στην παρέλαση, αλλά επίσης και πάνω στο ίσουν εκεί πέρα. Το ξέρεις ότι δεν τα αντιπαθώ. Τα αντιπαθώ αυτά. Δεν πήγε, γιατί δεν ήμουν, δεν ξέρω. Όχι, δεν. Ήμουν σε κανένα αγωνία και... Όχι. Θα είμαι στην... Στην 12 Νοεμβρίου. Όχι, στις 17 Νοεμβρίου. Σε εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου θα είμαι. Ωραία. Βγήκε και η είδηση. Επιτέλους κάπου θα είμαι. Σιριζέ, θα πάρει την πορεία του πολιτικού. Αυτό είναι δικό του ζήτημα, δεν κρίνω. Αλλά... Γιατί βγήκε μια φήμη ότι θα. Άλλου πολιτικού χώρου. Θα ξεκινήσουν από την πρεσβεία και θα καταλήξουν στο Πολυτεχνείο. Θα καταγγείλουν το Πολυτεχνείο, λέει φέτο. Δεν σα αφήνει του Αμερικάνου, τώρα θα καταγγείλουν το Πολυτεχνείο. Μπορεί να μην δώσαν αρκετέ βάσει, α πούμε. Αν πρέπει να του δώσουν μερικέ βάσει, θα του δώσουν το Πολυτεχνείο ακόμα σαν βάση. Τώρα η χτεσινή φωτιά. Η χτεσινή φωτιά. Γιατί η χτεσινή φωτιά. Η χτεσινή φωτιά. Γιατί αυτό μπορεί, ναι, με το που είδα. Και υπάρχει Στέλιο, να πούμε ότι ο Χρήστος τράβηξε και ένα βίντεο που δείχνει πραγματικά. Το είδες λίγο πριν κι εσύ. Ναι, ναι. Έτσι, θα το ανεβάσουμε σε λίγη ώρα κι εμείς, φίλες και φίλοι. Ήδη στο κανάλι μας υπάρχει. Μπορείτε να δείτε. Ανέβασε, έχει καπνό πολύ. Όχι, λέω στο κανάλι μας, ήδη είναι, μπορούν δηλαδή, να μπουν να το δουν. Αμέσως μόλις τελειώσουν την εκπομπή, θα το ανεβάσουμε και από το site μας για να δουν οι φίλοι αναγνώστες του site μας την τραγική κατάσταση όπως έχει δημορφωθεί μετά τη φωτιά. Δηλαδή να δουν εκεί τι καπνός είναι αυτός που βγαίνει, τι τρομακτικός καπνός. Χρήστο, πραγματικά όταν. Όλο πλαστικά ήταν και τέτοιο καπνό από πλαστικά, δεν είναι. Ναι, λοιπόν, να περιγράψω λίγο την κατάσταση. Ναι. Έχουμε το χώρο στον οποίο αποτίθενται συστηματικά τα. Αποτίθενται στο έδαφος. Παρανόμως αυτό. Παρανόμως. Λοιπόν, δεν πρέπει να αποτίθεται στο έδαφος. Λοιπόν, αποτίθεται στο έδαφος σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Άλλο σημείο, εκτός μακριά από τη φωτιά. Στο σημείο που αναπτύχθηκε η φωτιά, είναι ένα σημείο. Μεσολαβεί ένα σημείο γεμάτο από τα χώματα που ήταν της προηγούμενης φωτιάς. Για να αντιμετωπιστεί η προηγούμενη φωτιά. Σβήθηκε με χώμα. Σβήθηκε με πολλούς τόνους οι οποίοι τόνοι χώμα. Το οποίο είναι μολυσμένο εκεί. Πέρα το γεγονός ότι είναι μολυσμένο, καλύψαν τα σκουπίδια και κάτω από τα σκουπίδια, με αυταναφλέξεις, κάτω από τους τόνους χώματος, τους πελώριους όγκους χώματος εκεί πέρα που υπάρχουν, καπνίζει ο τόπος. Λες και πρόκειται, ας πούμε, όπως βλέπεις κάποιο ηφαίστειο να αναδύονται καπνίζει δηλαδή, παντού. Χρήστο, υπάρχει... Είναι αυταναφλέξη εκεί. Υπάρχει δηλαδή, αυταναφλέξη. Το χώμα είναι πάνω και από κάτω, βγαίνει καπνί. Είναι όπως γίνεται το κάρβουνο. Κατάλαβα. Σιγά με το λίγο οξυγόνο καίει επί πολύ χρόνο και το ξύλο και όσο καταλήγει σε κάρβουνο δεν καίγεται εντελώς να γίνει στάκι. Αυτό συμβαίνει και με τα σκουπίδια. Δηλαδή δεν έχει αντιμετωπιστεί από το καλοκαίρι ακόμα, από την προηγούμενη φωτιά που διήρκησε πολλές μέρες, το πρόβλημα που υπάρχει εκεί. Υπάρχει δικαιολογία από μεριάς της διοίκησης ότι ξέρεις τώρα έπρεπε να έχει αναλάβει ο Φόσδα. Ο Φόσδα μπορεί να έπρεπε να αναλάβει, αλλά είμαστε κι εμείς εδώ. Και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό. Να τα αντιμετωπίσουμε. Γιατί πριν αναλάβει ο Φόσδα, προέκυψε η όλη κατάσταση εκεί. Λοιπόν, και. Η φωτιά τώρα συνέβη σε σκουπίδια τα οποία οι κάτοικοι, επειδή δεν είναι περιφραγμένος ο χώρος, ο καθένας πάει και αποθέτει ό,τι θέλει. Εκεί είχαν αποτεθεί υλικά από κάποια ανακαίνιση σπιτιού, κάποια μονοδικά υλικά, κάποια φελιζόλ, κάποια χημικά, κάποια άλλα πλαστικά. Ό,τι πιο επικίνδυνο δηλαδή πήρε φωτιά. Και εγώ ήταν πλαστικά. Τα πλαστικά σημαίνει διοξίνες, καρκινογόνες. Πόσο πιο απλά να το πούμε. Τι πιο απλά, λοιπόν, είναι γνωστό και είμαστε καθένα, εδώ, ότι είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε. Αυτές οι φωτιές είναι πάρα πολύ επιβαρυντικές για την υγεία των ανθρώπων. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε την υγεία των κατοίκων. Τώρα,
με κίνδυνο να γίνουμε γραφικοί επαναλαμβάνοντας ζητήματα όπως, ας πούμε... Τώρα εκεί στο χώρο έχει χιλιάδες σκουπίδια ή έχουν, τα έχουν περιορίσει. Τα σκουπίδια, αυτά τα οποία διακινούνται, επειδή τώρα χρησιμοποιούμε και εργολάβο. Δηλαδή δεν μπορέσαμε να πάρουμε ακόμα ένα press container και ένα τράκτορα αξίας 100, 200, 300 χιλιάδων. Εδώ μας είπε την προηγούμενη φορά ότι έχουν πάρει, έχει εγκριθεί η αγορά 2 απορριμματοφόρα. Τώρα είναι για μελλοντικά. Άλλο τα απορριμματοφόρα. Τα οποία δεν θα χρειάζεται. Θα πηγαίνουν κατευθείαν στα Γεννησιά. Δεν θα χρειάζεται να ξεφορτώνουν. Θα είναι μεγάλα δηλαδή και θα. Θα πηγαίνουν κατευθείαν. Αυτό έχει πει ο πρόεδρος. Ωραία, ενδεχομένως. Αυτό είναι για μελλοντικά δηλαδή. Τώρα, ποια είναι η κατάσταση τώρα. Να απαλλαχθούμε από τη συνδρομή του εργολάβου. Γιατί έχουμε τα δικά μας μέσα με τα οποία μεταφέρουμε τα σκουπίδια από την Αλεξανδρία στα Γιάννητσα και ετούμαστε και τη συνδρομή εργολάβου και τον πληρώνουμε άδρα να μεταφέρει και αυτό συμπληρωματικά τα σκουπίδια. Επομένως, σκουπίδια δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τόσους τόνους, τα έχουμε όμως. Τους κάποιους τόνους που υπάρχουν, πάλι και αυτούς παράνομα, τους έχουμε αποθέσει σε έδαφος, το οποίο δεν είναι τσιμενταρισμένο. Δεν είναι, δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος πάντα κατήσδησης από τα στραγγίδια να περάσουν στον υδροφόρο ορίζοντα να μολυνθούν τα πάντα. Μέσα. Τώρα η φωτιά αυτή ήταν αυτανάπλεξη ή... Εγώ τη θεωρώ... Επειδή είναι πλαστικά εκεί τώρα, μήπως έγινε καμιά... Εγώ τη θεωρώ... Ποιος... Καλώδια, αν ήταν έχει... καλώδια, ακούς, αν ήταν καλώδια... Θα παραμονεύαν και κάποιοι να τα πάρουν. Ναι. Αυτοί που τα κάψαν. Εξάλλου αυτοί θα μπορούσαν να τα πάρουν και να πάνε κάπου αλλού να τα κάψουν. Ή και να τα κάψουν νύχτα. Εδώ ήταν αυτανάπλεξη γιατί δίπλα, σε απόσταση 20 μέτρων, 15 μέτρων 20, άλλοι σωροί χώματος καπνίζουν ήδη. Και, είναι, και ελοχεύει ο κίνδυνος να αυτανάπλεγουν και αυτοί. Δηλαδή, συνεχώς πρέπει να έχουμε ένα πυροσβεστικό όχημα εκεί πέρα να παραμονεύει μη τυχόν και να πλεγούν και εμείς δεν έχουμε ανοίξει. Δεν έχουμε μεταφέρει νερό για να παίρνουν τα πυροσβεστικά οχήματα νερό από εκεί. Δεν έχουμε. Χρειάζεται το πυροσβεστικό όχημα να έρθει στην πόλη της Αλεξανδρίας να γεμίσει και να ξαναπάει, να επιστρέψει. Χθες χρησιμοποιήθηκαν δύο οχήματα με νερό για την κατάσβεση της φωτιάς και παρουσία και του διοικητού της πυροσβεστικής του Ιωάννη του Αμανατίδη. Ο οποίος ενημερώθηκε και ο οποίος είδε και τον καπνό καθώς ερχόταν, ο οποίος σκίασε την Αλεξάνδρεια ο καπνός. Και διαβεβαιώ ότι ήταν καπνός πλαστικών. Ό,τι χειρότερο, για την υγεία, ό,τι χειρότερο. Πιστεύω λογικά δηλαδή ότι θα υπάρξει μια αναφορά και ο Φώτσα θα κατηγορηθεί. Θα κατηγορηθούν οι αρμόδιοι του Δήμου. Αυτό είναι ένα αλλού θέμα. Μα δεν νομίζω να... Κάποιος θα έχει επιπτώσει. Χρήστο, εάν δεν το δημοσιοποιήσεις εσύ και στη συνέχεια μέσα εδώ από την εκπομπή και από το site, δεν υπήρχε περίπτωση έτσι να έβγαινε κάτι. Δεν υπήρχε περίπτωση να πληροφορούμαστε. Νομίζω ότι σαν πολίτες πρέπει να στεκόμαστε υπεύθυνα. Φυσικά, και να εννοείται. Αντιμετωπίζουμε, μπορεί το παιδί μου να είναι στο Λονδίνο, αλλά εσείς έχετε δίκιο. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Τώρα και με κίνδυνο να κατηγορηθώ από σας αγραφικός, εγώ θα το κάνω. Τι να το κάνω. Είναι τι γραφικότητα, τι πλάκα κάνεις. Είναι το DNA μου. Θα είναι σοβαρά θέματα υγείας. Δεν είναι. Και επειδή γίνεται προσπάθεια βλακωδός γίνεται από το Δήμο να καλυφθούν και να μην πάρουν δημοσιότητα και τέτοια, θα είναι βλακή. Δεν είναι... Μα δεν είναι μόνο ο Δήμος. Δεν έχει μόνο... Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση 3 χρόνια ΣΥΡΙΖΑ, η οποία δεν έχει την παραμικρή περιβαλλοντολογική ευαισθησία να αντιμετωπίσει το σύνθημα. Τρομάξαμε να πάρουμε πινακίδες για τα press container. Πληρώνουμε 200.000 κάθε χρόνο στον εργολάβο να κάνει τη μεταφορά και σκουριάζαν τα μηχανήματα. Πού είναι η επίλυση ζητημάτων από την αριστερή κυβέρνηση, και ειδικά περιβαλλοντολογικών και ειδικά ζητημάτων που άπτονται της δημόσιας υγείας. Είναι... Είναι μια δραματική κατάσταση τώρα αυτή. Είναι μια συνολικά... Δηλαδή προσπαθεί η Ελλάδα ακόμα να λύσει το θέμα της αποκομιδής των σκουπιδιών. Τι ψάχνουμε. Πώς να μιλήσουμε τώρα για έργα, για ανάπτυξη, τι να πούμε τώρα, εδώ δεν προστατεύουν τη δημόσια υγεία. Και ο πολίτης είναι απροστάτευτος στο έλεος της υπευθυνότητας ή της ανευθυνότητας κάθε δημοτικού άρχοντα να πιέσει προς τα πάνω, γιατί πρέπει να πιέσει για να προέλθει κάποιο, να επέλθει κάποιο αποτέλεσμα. Τίποτα δεν σου χαρίζεται, με αγώνες διεκδικείται. Οι μη διεκδικητικοί δήμαρχοι δεν πρόκειται να πετύχουν τίποτα. Η
λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι η απευθείας μεταφορά των σκουπιδιών. Σε αυτό το πρόβλημα είναι η λύση που εφαρμόζεται ήδη και στην Άουσα και θα έπρεπε να, ήδη από χρόνια τώρα να λειτουργεί και για την Αλεξάνδρεια. Δηλαδή. Εδώ ο εργολάβος ο προηγούμενος της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου λοιπόν, βρήκε ένα πάτημα ότι ανακάλυψε ότι η Αλεξάνδρεια έχει ψηλό υδάτινο ορίζοντα και δεν μπορεί να κάνει κατασκευές εάν δεν έχει στατικά τα λαμπάκια για τον υψηλό υδάτινο ορίζοντα. Δηλαδή έπρεπε να εφαρμοστούν κάποιες προφορτήσεις που εφαρμόστηκαν και στη μονάδα του βιολογικού, αν θυμάστε, με κάτι όγκους πέτρας κτλ. Έπρεπε να εφαρμοστούν άλλες θεμελιώσεις, έπρεπε να ληφθούν άλλοι συντελεστές στις θεμελιώσεις κτλ. Αυτό ήταν ένα πάτημα το οποίο έπρεπε να ξεπεραστεί από τη διοίκηση. Η διοίκηση τον αποζημίωσε κιόλας τον εργολάβο που έφυγε, ο οποίος είχε και μια σημαντική έκπτωση, πάνω από 40%. Και δεν το συνέφερε το έργο. Ούτε καν την άσφαλτο έκανε. Η άσφαλτος, η οδοποιία, έχει την υπόβαση έτοιμη. Λοιπόν, απομένει μόνο η ασφαλτόστρωση. Η ασφαλτόστρωση είχε καμιά σχέση με τον ορίζοντα και δεν μας την έκανε ο προηγούμενος εργολάβος. Όχι, βέβαια. Ξέρετε πόσο μας έχει αρχίσει σε επισκευές των απορριμματοφόρων που καθημερινά έρχονται αυτόν τον δρόμο. Λοιπόν, πολλές φορές πάνω ασφάλτου έχουμε δώσει το κόστος σε επισκευές. Πολλά χρήματα έχουμε δώσει. Κατασπαταλάμε σήμερα καθημερινά χρήματα. Καταστρέφουμε τα απορριμματοφόρα. Τώρα θα προμηθευτούμε καινούργια. Λοιπόν, γιατί δεν μπορέσαμε να πιέσουμε τον εργολάβο να ασφαλτοστρώσει έναν δρόμο. Εάν είχαμε περίφραξη, δεν θα μπαίνανε και οι διάφοροι μέσα να αποθέσουν ό,τι να είναι ο καθένας. Μάλιστα. Στέλιο. Τώρα το θέμα των σκουπιδιών. Ναι, το καλύψαμε. Και... τι να πούμε, τώρα στη διοίκηση του Δήμου να φροντίσει κάπως καλύτερα τα πάντα. Δεν έχει κανένα νόημα πλέον τώρα. Οι ζημιές έχουν γίνει. Η αντίδραση είναι και η μετά-αντίδραση. Η αντίδραση του Δήμου μετά από οποιαδήποτε ζημιά χώρο, είτε την καλοκαιρινή ή τώρα, προσπαθεί επικοινωνιακά να καλύψει τα πράγματα. Δεν έχει μιλήσει ανοιχτά στον κόσμο ότι θα κάνω, θα κάνει μια προσπάθεια επιπλέον, θα βρω κάποια λύση κτλ. Να μην πτώσει στην πλειοψηφία του κόσμου η ανυπαρξία του Δήμου. Τίποτε άλλο. Λοιπόν. Να πω λίγο και για ένα πρόσθετο λόγο που με έφερε σήμερα εδώ. Λοιπόν, με έφερε